στο αντίπαλο μισό. Ασκεί και πίεση όπως βλέπετε εδώ. Με Σατσά, Μαρκίνιος έρχεται, ενώνεται και ο Κωνσταντινόφ. Έχει μείνει ο Βιαφάνιες, κέρδισαν την μπάλα. Ο Σατσά στον Φιλιτάλια. Θα σκοράρει, όχι έξω η μπάλα. Μεγάλη επέμβαση εκεί. Και επανέρχεται τώρα με τον Μαρκίνιος να στριφογυρίζει και τώρα να περνά την πάσα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά από τον Κρέσπο πάνω στον Μολ. Απομακρύνεται η μπάλα και τρέχει ο Μορέιρα στην αντεπίθεση. Απέναντι είναι ο Κφιλιτάλια, προσπαθεί να ενωθεί και ο Μαρκίνιος. Έχουν γυρίσει πέντε παίκτες στο Ολυμπιακό, όμως ο Μορέιρα πρόλαβε και μπήκε στην αντίπαλη περιοχή. Παναντριμπλάρει να γυρίσει απέναντι, τα καταφέρνει. Δεύτερο δοκάρι και γκολ. 1-0 το Αποέλ εξαργυρώνει με τον Γιάννη τον Σατσά την επιθετικότητά του. Δείτε εδώ την εκπληκτική ενέργεια του Μορέιρα που τα βάλε με όλη την άμυνα του Ολυμπιακού και έστειλε την ασίστ απέναντι. Όλα αυτά επαναλαμβάνω αύριο στην εκπομπή μας Goal & Roll. Ο Ολυμπιακός με τον Κεριέ επικίνδυνα απέναντι. Ευκαιρία! Ο Ντεσιρέ θα την χάσει. Δεν θα σηκωθεί το σημειάκι απέναντι. Ήταν μια ξεκάθαρη φάση για τον Ολυμπιακό για να ισοφαρίσει. Για να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό με τον Νάνι να περνά πάσα απέναντι τον Σεπάκ. Τον Ευτυχίδη να κερδίζει την μπάλα και να δίνει στον Σάλι. Πολύ ωραίο το σούτ από τον Σάλι, αποκρούει ο Μπέλετς. Επανέρχεται ο Ολυμπιακός σε θέση offside. Ο Ντεσιρέ. Και έτοιμος τώρα ο Βιαφάνιες, έχει ακούσει το σφύριγμα και εκτελεί στην καρδιά της άμυνας. Έγινε κεφαλιά, γκολ 2-0 το Αποέλ. Ο Κωνσταντίνοφ σημειώνει το δεύτερο τέρμα των γαλαζοκιτρίνων και το πρώτο δικό του στο πρωτάθλημα το Κυπριακό. Υπήρχαν παίχτες που ήταν πιο κοντά, αλλά δεν έκαναν προσπάθεια για την μπάλα. Δεν δέχτηκε πολύ η ομάδα του. Θα δούμε την φάση και επανέρχομαι. Καθώς ο Μαρκίνιος πέρασε, ανατράπηκε, είναι εκτός περιοχής το φάουλ και έχει δοθεί και κίτρινη κάρτα. Εκτελεί και τώρα με δύναμη προς την εστία. Αποκρούει ο Μολ σε κόρνερ. Βλέπετε τον Κεριέ πόσο έχει κλείσει ως αριστερός μπακ. Θα δούμε όμως αν ισχύει αυτό και στη συνέχεια. Ο Μορέιρα φτάνει έξω από την περιοχή, επιχειρεί το σουτ. Έξω. Τελική προσπάθεια από τον δημιουργό του πρώτου τέρματος του Αποέλ. Στο 38 λεπτό από τον Μορέιρα και το άψογο τελείωμα του Σατσά. Ο Βιαφάνιες τώρα γύρισε. Ο Μαρκίνιος έστειλε την παλιά στην περιοχή από πολύ κοντά, θα χαθεί ευκαιρία. Ήταν η ομάδα που έβγαλε δύο φάσεις μετά το τέρμα του Σατσά. Τώρα βγαίνει στην πλάτη των αμυντικών ο Ντεσιρέ και πλασάρει τον Μπέλετς. Έξω, σηκώθηκε το σημειάκι. Έχει δοθεί offside. Και πάλι το Αποέλ με Κωνσταντίνοφ στον Μαρκίνιος. Έτοιμος για το σουτ, το κάνει ο Μόλ, εντυπωσιακά πέφτει και παραχωρεί το κόρνερ. Καλή πάσα για τον Νάνι, παίζει κάθετα με τον Ντεσιρέ. Παρέμβαση από τον Βίλερ και φάουλ, βγαίνει και η κίτρινη κάρτα. Είδατε ποια κατεύθυνση πήρε μετά, ναι, παίζει την μπάλα. Δεν ξέρω, ο τρόπος με τον οποίο βγήκε κρίθηκε αντικανονικός και τιμωρεί και με κίτρινη κάρτα. Πρώτος παίκτης του Αποέλ που κυτρινίζεται και επαναλαμβάνω, ο πρώτος του Αποέλ που είναι βέβαιο ότι θα χάσει έναν εκ των δύο αγώνων λόγω συμπλήρωσης τριών κίτρινων καρτών. Αυτό το φάουλ, VAR, πάει στο VAR. Και νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο τον έχουν φέρει τον Θεουλή από το VAR είναι κατά πόσον θα είχε ευκαιρία, προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρματος. Εδώ ξανά. Αν περνούσε η μπαλά, θα είχε προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρματος για να δείξει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Βίλερ. Να δούμε ποια είναι η απόφαση του Θεουλή. Θα πάει και θα δείξει κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή του Αποέλ. Από το πλάνο που έχουν βγάλει, έχω την εντύπωση ότι ο λόγος που βγαίνει κόκκινη είναι γιατί θεωρούν τόσο το VAR όσο και ο Θεουλή ότι θα είχε στο αμέσως επόμενη φάση, στο αμέσως επόμενα δευτερόλεπτα ευκαιρία για γκολ ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ντεσιρέ. Τελείω ψύχας και η μπάλα πάει έξω. Έμεινε άγαλμα ο Μπέλετς, δεν ξέρω αν υπολόγισε ότι θα έβγαινε έξω η μπάλα. Στο 52ο πρώτη απειλή από τον Ολυμπιακό. Παλιά τώρα για τον Ντεσιρέ απέναντι από τον Μπέλετς. Πλασάρει, αποκρούει ο τερματοφύλακας του Αποέλ. Σηκώθηκε το σημειάκι. Δεν υπάρχει παράβαση. Έφτασε η μπάλα και γίνεται το σουτ ευκαιρία για το Αποέλ. Δεύτερο σουτ. Πρώτα από τον Κβιλιτάλια και στη συνέχεια από τον Θεοδόρου. Ψυχάς. Παλιά πάρα πολύ ωραία στον Ντεσιρέ. Τον βρήκε όμως την τελευταία στιγμή. Βγήκε η άμυνα από τον Φεράρι. Σωτήρια παρέμβαση από τον αριστερό μπακ του Αποέλ. Σέντρα κάνει ο Ψυχάς.
Έγινε κεφαλιά έξω, δεν σηκώθηκε το Σιμιάκι. Για να βρει τον Μπλουμ έτοιμος για το σουτ. Θα προτιμήσει την πάσα στον Φεράρι, πιο πίσω στον Μαρκίνιος η μπάλα. Έγινε κίνηση από τον Μπλουμ, προτίμησε τον Φεράρι. Τώρα θα στείλει προς το κεφάλι του Γερμανού που έκανε την προσπάθεια, αλλά αστόχησε. Ιωάννου. Κίνηση από τον Χέντριξ. Ο Κεριέ πρόλαβε να κάνει την κεφαλιά. Αλλά ήταν σε καλή θέση ο Μπέλετς. Και να τη δώσει στη συνέχεια στο Δόνη, περιμένει ο Μπλουμ δεξιότερα. Ο Θεοδόρου τρίπλαρε ο Δόνης και έκανε το σούτ, απέκρουσε. Ο Μπόλ έχει ευκαιρία, ο Θεοδόρου θα την χάσει.